Πάμε να δούμε την κυρία Χατζηχρήστου και επιστρέφουμε. Δεκαέξι χρόνια πάνε από το θάνατο του αξέχαστου Κώστα Χατζηχρήστου. Η χείρα του, Βούλα Χατζηχρήστου, ζυμώνει σε ένα σπίτι κάπου έξω από την Αθήνα. Η ίδια περιγράφει στα αποκαλυπτικά καρέ-καρέ τη στιγμή που κλέφτες εισέβαλαν στο σπίτι της και απείλησαν να τη σκοτώσουν προκειμένου να τη ληστέψουν. Εσείς έχετε ανθρώπους πολύ στενούς στη ζωή σας που να σας συμπαραστέκονται, να είναι δίπλα σας, να είναι η οικογένειά σας? Σαν οικογένεια, η οικογένειά μου υπάρχει, αλλά μόνη μου τα παλεύω όλα. Το είναι δύσκολο για εσάς? Κοίτα, εξαρτάται από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Άλλος μπορεί να τα αντέξει, άλλος όχι. Η μοναξία είναι καλή αν μπορείς να τη διαχειριστείς. Αλλά είναι και άγρια όταν κλείνεις την πόρτα και έχει πέσει το σκοτάδι και είσαι μόνος σου. Είχαν εισβάλει και στο σπίτι σας, σας είχαν κλέψει. Αυτό σας δημιούργησε φόβο? Όχι. Ήταν αφύλακτη η πόρτα, δεν είχα και πράγματα μέσα εγώ, τίποτα. Έναν υπολογιστή μου πήρανε μόνο. Μπαίνω μέσα να πάω πίσω στο σπίτι, γιατί καθόμουν στο σαλόνι και πίσω στο κρεβατοκάμα ακούω ένα θόρυβο, μια πόρτα να ανοίγει. Η οποία δεν ήταν και έτσι, την είχα κλείσει, μπαλκονόπορτα, χωρίς μπατζούλια, τίποτα. Λοιπόν, και μπήκα, βλέπω τρεις, τεσσερά. Λέω, τι θέλετε εσείς, λέω, πηγήστε, πού πάτε εσείς? Λέει, λεφτά, ξαφικά, λέω, ναι, τα έχω πουλήσει όλα, λέω, τέλος. Μου λέει, ας σε σκοτώσω. Ναι, του λέω, και μόλις με σκοτώσεις, κατευθείαν χιλιάρικα. Για κάνε την πρόβα, λέω, να δω. Όταν σας απείλησε να σας σκοτώσει, δεν φοβηθήκατε? Όχι. Είχε ένα κατσαβίδι τόσο. Με κατσαβίδι μπήκε. Όχι. Κοίτα, δεν ήταν η ώρα μου να με σκοτώσει. Ναι. Μου αρέσει πολύ πώς τα αντιμετωπίζετε πάντως τα πράγματα. Με θάρρος, και πώς φύγανε? Όπως μπήκαν. Όπου μπήκαν, βγήκαν. Τι πήραν, μόνο τον υπολογιστή? Ναι, πήραν τη μονάδα του υπολογιστή, μου πήρανε, μου χαλάσανε μια κάμερα. Εγώ είχα κάτι φόα αλυσίδες που έχω στους κάτι αγγέλους, ξέρω εγώ. Διακοσμητικά είναι και φυσικά κρεμάσια αλυσίδες εδώ. Φω. Δεν ήταν αληθινές. Λέω, είσαστε καλά. Τόσες αλυσίδες. Θα τις είχα κρεμάσει εκεί γύρω γύρω. Όποιος μπαίνει να παίρνει, του λέω. Είσαστε καλά. Γελούσα. Λέω, δεν είσαστε καλά. Και δεν τα πήρανε. Τώρα κλειδώνετε? Τι να κλειδώσω. Τώρα έχει κάτι σκύλους από εκεί πίσω που έβαλα. Γιατί από εκεί δεν είχα. Είχα κάτι δυο μικράκια εκεί πέρα, δεν ήταν. Μα δεν περίμενα και καλά, δεν κρατάω και τίποτα σπίτι. Εντάξει, εξυπακούεται και συμβουλεύω και τη φίλη μου, τη συμβουλεύσα να τα παραδώσει όλα, να τα διώξει εγώ μέσα. Ωπαπα. Είπατε ότι τα είχατε πουλήσει τα κοσμήματα. Όλα. Όλα, όλα, όλα. Όλα, όλα. Ό,τι χρυσαφικό υπήρχε, ό,τι ακινδυνεύω εγώ για τα χρυσαφικά. Δηλαδή να μπει κάποιος να μου τα πάρει μέσα από το σπίτι. Τα φόρεσα, τα χάρηκα, τα χιλιοφόρεσα. Τι να σου πω. Αν φόρεσα χρυσαφικά. Δεν με ενδιαφέρει τώρα. Είμαι μέσα στο σπίτι μου. Άντε να βγω κάτι.